Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλησπέρα, γεια σας. Είστε η Πατμόν, είστε έτοιμοι με ήττα και έτοιμοι με όμικρον γιώτα. Είμαστε έτοιμοι με όμικρον γιώτα και με ήττα και έχουμε ήδη ξεκινήσει με τις παράλληλες δράσεις μας από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και τώρα αναμένουμε την κυρία δράση που πραγματοποιούνται και οι περισσότεροι χιλιάδες επισκέψεις κάθε χρόνο το Σαββατοκύριακο στο 23-24. Να μιλήσουμε λίγο αρχικά με τους άχαρους μεν αριθμούς, οι οποίοι όμως θα μας βάλουν στο κλίμα. Πόσα κτίρια είναι φέτος ανοιχτά, πόσοι εθελοντές θα βοηθήσουν την προσπάθεια, πόσες παράλληλες δράσεις υπάρχουν? Φέτος έχουμε 104 κτίρια και 620 εθελοντές. Είναι η μεγαλύτερη ομάδα εθελοντών που είχαμε ποτέ και είναι άλλωστε και η ψυχή της εκδήλωσης. Mm-hmm. Αυτοί είναι που ουσιαστικά προσφέρουν όλο αυτό στο κοινό και το κάνουμε με μεγάλη χαρά και να πούμε ότι η είσοδο στα κτίρια είναι δωρεάν, οπότε όλο αυτό είναι χάρη στους εθελοντές μας και στους χορηγούς μας. Mm-hmm. Και φυσικά η δυναμική που έχει το event οφείλεται στους εθελοντές και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Όλη η πόλη τους ευχαριστεί νομίζω. Ναι, χαίρομαι πολύ. Πάντως και οι επισκέπτες, εκτός από τους εθελοντές, και οι επισκέπτες φαντάζομαι ότι κάθε χρόνο πολλαπλασιάζονται. Γιατί ξέρετε, είναι το mouth to mouth, ας πούμε. Πάει ο ένας τη μία χρονιά και λέει στον άλλον, καλά, είναι δυνατόν να έχασες κάτι τέτοιο. Και πραγματικά έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί υπάρχουν κάποια κτίρια που δεν τολμάμε ούτε καν να σκεφτούμε να μπούμε μόνοι μας, γιατί δεν μπορούμε εξάλλου. Ναι. Αυτό εννοείται, αλλά και πέρα από τα κτίρια τα οποία συμμετέχουν και είναι δημόσια ή μπορεί ο κόσμος να μπει, δεν γνωρίζει την αρχιτεκτονική, την αρχιτεκτονική mm-hmm. του κτιρίου. Mm-hmm. Οπότε υπάρχουν και κτίρια τα οποία είναι προσβάσιμα στο κοινό, αλλά θα τα δει ο κόσμος μετά από την ξενάγηση στο προφανώς με άλλο μάτι. Οι επισκέπτες αυξάνονται χρόνο με το χρόνο. Οι επισκέπτες αυξάνονται βέβαια. Σκεφτείτε ότι το 2012 που ξεκινήσαμε είχαμε 12.000 επισκέψεις. Ήταν κάτι, ένα νούμερο το οποίο ήταν πέρα από αυτά τα οποία πιστεύαμε ότι θα είχαμε όταν ξεκινούσαμε. Ήταν πολύ παραπάνω από αυτό που πιστεύαμε. Δηλαδή είχαμε μόνο 50 κτίρια και φέτος έχουμε φτάσει. Δηλαδή φτάσαμε στα 101 κτίρια και τις 47.000 επισκέψεις. Mm-hmm. Φέτος περιλαμβάνονται από μακεδονικό τάφο μέχρι μονοκατοικία στα Πεύκα, από δημόσια κτίρια όπως για παράδειγμα το κτηριακό συγκρότημα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μέχρι δικηγορικό γραφείο στα Λαδάδικα. Γενικά, ποια κτίρια συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, δημόσια ή ιδιωτικά? Σίγουρα τα ιδιωτικά έχουν πολύ μεγάλο... έχουν πάρα πολύ κόσμο. Βέβαια αυτό είναι πολύ σχετικό, γιατί σε ένα διαμέρισμα το group είναι το πολύ πέντε άτομα, οπότε αναγκαστικά η ουρά η οποία σχηματίζεται απ' έξω είναι πολύ μεγάλη, γιατί είναι πολύ μικρό το group το οποίο μπαίνει. Οπότε απεθαρρύνονται και δεν περιμένουν και πηγαίνουν στο επόμενο κτίριο? Περιμένουνε. Έχει πολύ ενδιαφέρον, ναι. Αν το συγκρίνουμε με αριθμούς, συνήθως τα κτίρια που έχουν το μεγαλύτερο αριθμό δεν είναι ιδιωτικά, είναι αυτά που μπορούν να βάλουν και μεγάλα γκρουπ, όπως παράδειγμα το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, που είναι μια Βίλα Καπαντζή στη Βασίλισσα Όλγας, ένα εξαιρετικό κτίριο που είναι η 8η χρονιά που συμμετέχει φέτος και έχει πάντα το κοινό του και πάντα πάρα πολύ ζήτηση. Γίνεται περιήγηση ή κάποιος μας ξεναγεί στα κτίρια? Γίνεται κάποιος μας ξεναγεί στα κτίρια, είναι οι εθελοντές μας οι οποίοι υποδέχονται το κοινό, γράφουν τον κόσμο στη λίστα για να σχηματιστεί το group και να μπουν στο κτίριο και από εκεί και πέρα είναι ο ξεναγός και ένας εθελοντής στην συνοδεία που μπαίνουν μαζί με τον group και μέσα από μια προδιαγεγραμμένη ξενάγηση στο κτίριο η οποία έχει προκύψει από πρόβες που έχουν γίνει τις προηγούμενες ημέρες πριν το event. Ξεναγείται και μαθαίνει για την αρχιτεκτονική του κτηρίου και πολλές φορές και για την ιστορία του. Mm-hmm. Πάντως, αυτό που είπατε ότι κάποια ξανανοίγουν κτίρια, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω πώς γίνεται η επιλογή των κτίριων. Φαντάζομαι αυτά που έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση στις προηγούμενες διοργανώσεις. Ναι, φυσικά. Εννοείται ότι αν ένα κτίριο έχει πολύ ζήτηση στην προηγούμενη διοργάνωση mm-hmm. και θέλει ο ιδιοκτήτης χρήσης να το ξαναβάλουμε, ναι. Εννοείται ότι το ξαναβάζουμε, γιατί παίζει και αυτό ρόλο. Πολλοί μας λένε, μα αυτό γιατί δεν το έχετε ξανά. Πολλές φορές δεν είναι δική μας η απόφαση, έτσι. Mm-hmm. Η επιλογή πώς γίνεται? Να ευχαριστήσουμε και τους ιδιοκτήτες που μας ανοίγουν τις χώρες τους, έτσι.
να γίνει όλη αυτή η εκδήλωση. Η επιλογή γίνεται, θέλουμε να εντάξουμε στο πρόγραμμά μας κτίρια που παρουσιάζουν κάποιο ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. Και μέσα από τα κτίρια τα οποία ανοίγουμε, κάνουμε και μια ιστορική αναδρομή στην αρχιτεκτονική της πόλης. Δηλαδή ανοίγουμε από νεοκλασικά, τη ρωμαϊκή αγορά που ανοίγουμε, μέχρι την μονοκατοικία στα Πέφκα, που είναι μια σύγχρονη μονοκατοικία η οποία κατασκευάστηκε πέρσι, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι ο κόσμος, ανάλογα με το αρχιτεκτονικό στυλ που θέλει να δει, έτσι επιλέγει και σε ποια κτίρια θέλει να πάει. Και ανάλογα και με τη χρήση επίσης. Δηλαδή έχουμε από ξενοδοχεία, κατοικίες, γραφεία, μουσεία. Διαλέγει και με βάση αυτό. Μπορεί κάποιος να τον ενδιαφέρει να δει μόνο διαμερίσματα, παράδειγμα. Ή μπορεί να τον ενδιαφέρει να δει γραφεία ή τα ξενοδοχεία της πόλης. Που το design στα ξενοδοχεία πλέον έχει ανέβει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και βλέπουμε συνέχεια ξενοδοχεία το ένα πιο ωραία, ωραίο από το άλλο. Όσον αφορά το design του. Ναι. Φέτος είπαμε είναι περισσότερα από 100, 104 τα κτίρια. 104, ναι. Υπάρχει όμως ένα που έχει ιντριγκάρει τον κόσμο και θα διακιμηνεύσω να πω ότι ίσως και γίνει μαλλιοτράβηγμα για το ποιος θα πρωτοπρολάβει να μπει. Ναι. Αναφέρομαι στο τεκτονικό μέγαρο, βέβαια. Ένα μεγαλοπρεπές κτίριο, χτισμένο το 1932, το οποίο ανακατασκευάστηκε μετά το 1978 και πλέον στεγάζει την τεκτονική στοά της Θεσσαλονίκης. Ναι. Πείτε μας μερικά πράγματα για το συγκεκριμένο κτίριο. Ξέρετε, η φαντασία καλπάζει. Τέκτονες, τεκτονική στοά. Αχ, εμένα, ξέρετε, είναι δίπλα στο σπίτι μου. Περνάω κάθε πρωί από εκεί. Κάθε πρωί. Ναι. Γιατί πηγαίνω στο σχολείο της κόρης μου και πάντα το κοιτάω και λέω πώς είναι μέσα. Και όταν είδα φέτος ότι είναι στο πρόγραμμα του Open House, πραγματικά νομίζω ότι θα συμβεί αυτό που λέει η Ντόνια. Ναι. Το μαλλιοτράβηγμα. Ελπίζω να μην έχει μαλλιοτράβηγμα, αλλά πιστεύω ότι όντως θα έχει πολύ κόσμο το συγκεκριμένο κτίριο, γιατί εξάπτει και την περιέργεια του κόσμου να δει τι είναι αυτό το κτίριο και να μάθει τι είναι ο τεκτονισμός. Τώρα, σίγουρα, εγώ δεν είμαι αρμόδια να μιλήσω για το τεκτονισμό. Κάτι βασικό, ότι είναι από τις αρχαιότερες μη θρησκευτικές αδερφότητες που υπάρχουν. Mm-hmm. Το κτίριο αυτό φτιάχτηκε για να στεγάσει το τεκτονικό μέγαρο. Α, και αυτό φτιάχτηκε. Ναι. Και έχει και το σινεμά μακεδονικό, το οποίο είναι από το 1935, αν δεν κάνω λάθος, mm-hmm. που έχει στεγαστεί το σινεμά ή το κινηματογράφος μακεδονικών. Είναι σίγουρα ένα κτίριο το οποίο κάποιος όταν περνάει το βλέπει και λέει τι είναι αυτό, γιατί είναι και ένας στενός μικρός δρόμος της εταιρείας, ναι. που όλα γύρω... Αυτό είναι κάτι διαφορετικό σε σχέση με το περιβάλλον χώρο. Πιστεύω ότι αξίζει ο κόσμος να το δει, γιατί θα μάθει πολλά. Όποιος έρθει από μένος θα μάθει και μερικά πράγματα. Δεν θα το δει μόνο, θα ακούσει κιόλας, θα πάρει πληροφορίες. Ναι, θα πάρει πληροφορίες, ναι. Ήταν εύκολο να σας ανοίξουν το συγκεκριμένο κτίριο? Πιστεύω ότι το ήθελαν και ήδη για να ανοίξει, ναι. Ίσως για να δοθούν κάποιες απαντήσεις σε ορισμένα από τα ερωτήματα των πολιτών. Το λόγο δεν το γνωρίζω για να μην κρίνει. Αλλά νομίζω ότι ήθελαν και ήδη να ανοίξουν. Πείτε μας λίγο πώς μπορούμε να ενημερωθούμε για όλες τις δράσεις. Έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο site ενημερωμένο. Πρέπει να δηλώσουμε εκεί παρουσία, συμμετοχή, πώς γίνεται? Όχι. Το site μας είναι openhousethessaloniki.gr. Δεν απαιτείται κράτηση για να πάει κάποιος στα κτίρια. Πηγαίνει εντός του ωραρίου λειτουργίας που είναι το κάθε κτίριο ανοιχτό. Κάθε κτίριο έχει διαφορετικό ωράριο. Ναι. Οπότε κάποιος θα πρέπει να μπει στην ιστοσελίδα μας ή να προμηθευτεί τον έντυπο οδηγό μας από τα βιβλιοπωλεία Ιανός. Μπορεί επίσης να περάσει από το info point μας, το open box, όπως λέμε στην Αριστοτέλους, στο γυάλινο περίπτερο, για να μάθει περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση. Ακριβώς. Mm-hmm. Αυτό το οποίο με ρωτάνε πάρα πολύ κάθε χρόνο είναι ότι δεν απαιτείται κράτηση. Δηλαδή θα πάνε εντός, μέσα στο ωράριο λειτουργίας που είναι ανοιχτό το κτίριο. Όταν λέμε ότι κλείνει το κτίριο, παράδειγμα στις 2, αν κάποιος πάει στις 2 δεν θα μπορέσει να μπει, γιατί το κτίριο κλείνει στις 2. Οπότε η ξενάγηση, η τελευταία ξενάγηση πιθανά να είναι μισή ώρα πριν. Μάλιστα. Μπορεί βέβαια να πάρει και παράταση το κτίριο, αλλά αυτό δεν το ξέρουμε, εξαρτάται από τους ιδιοκτήτες εκείνη την ώρα, αν θα θελήσουμε
να δώσουν παράταση για να μπει περισσότερος κόσμος. Mm-hmm. Υπάρχει ενδέχεται σε κάποια κτίρια να υπάρχει κάποιος χρόνος αναμονής, οπότε συνιστούμε στο κοινό να έρθει όσο το δυνατόν νωρίτερα. Δηλαδή δεν πειράζει να έρθει πριν το ωράριο ξεκινήσει. Αν ξεκινάει στις 11 μπορεί να έρθει και λίγο νωρίτερα για να προλάβει έτσι να μπει στο κτίριο. Μάλιστα. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Τώρα τζάμπα ευχή δίνουμε, είναι δεδομένη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, καλή επιτυχία πάντα και εμείς ευχόμαστε να μας κάνει και καλό καιρό. Μακάρι, ναι. Ωραία. Και να πάμε πολύ καλά και φέτος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.